από τους κεντρικούς ομιλητές εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Συλλαλτήριο της Κυριακής, να ξεκαθαρίζει την δική του άποψη. Θεωρεί ότι είναι μείζον σημασία το θέμα της ονομασίας. Και θελήσαμε να έχουμε την άποψη ενός εκ των πρωταγωνιστών των τελευταίων 3-4-5 ημερών, για διαφορετικούς λόγους πάντοτε. Αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε από το θέμα των Σκοπίων, γιατί θα ήθελα επιτέλους να καταλάβω ποια είναι η ξεκάθαρη θέση, αν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Γιατί μπήκα και άκουσα 2-3 διαφορετικά βίντεο με δηλώσεις του κυρίου Ζουράρη, όπου υπάρχει μια αντίφαση από το ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ότου να δεχθώ ακόμη και να προσαρτηστεί η Μακεδονία στα Σκόπια, αλλά και παλαιότερα όταν έλεγε ότι η Μακεδονία είναι το όνομα και αν δώσει Μακεδονία δίνεις έδαφος. Θέλω να δω πού ακριβώς είναι σήμερα η άποψη του Κώστα Ζουράρη. Καλημέρα σας, κύριε Ζουράρη. Καλημέρα σας. Πού ακριβώς είναι η άποψη σας σήμερα? Είναι η άποψη ακριβώς του λιγερού που δεν τον άκουσα, του Νίκου. Ο Νίκος ο Λιγερός ξεκαθάρισε ότι η ονομασία... Και εγώ το ξεκαθάρισα εδώ και 25 χρόνια. Έχω μάλιστα, είμαι ο μόνος παγκοσμίως που έχει βρει και στον Αριστοτέλη μέσα στο περί ερμηνείας 18α μία παράγραφο όπου ουσιαστικά το έχει γράψει ο Αριστοτέλης για τους Σκοπιανούς, για ποιον λόγο οι Σκοπιανοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία. Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα για το λευκόν, ότι αν το λευκόν σημαίνει ένα πράγμα, τότε υπάρχει ένα ναι ή ένα όχι. Ναι, λευκό, όχι, διότι δεν είναι λευκό. Αν όμως λέει διήνκειται από δύο πράγματα, εξών, αυτό είναι η λέξη κλειδί, η έκφραση κλειδί, εξών μη εστιέν, αν όμως το λευκό αποτελείται από δύο πράγματα, δηλαδή Σκοπιανούς και εμάς τους Μακεδόνες, εκ των οποίων δεν γίνεται ένα, δεν είναι δυνατόν να είμαστε ένα έθνος, μία ενότητα, τότε δεν υπάρχει μία κατάφαση μόνο ή μία άρνηση, επομένως ένα ναι ή ένα όχι, επομένως όταν λέμε εμείς όχι σε αυτό που δεν είναι καθαρό, δεν μπορούν αυτοί να λένε ναι. Επομένως είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται περί κλοπής. Είναι, για σκεφτείτε την κατάσταση όπου μπαίνει ένας στο σπίτι και σου παίρνει 4-5 πιάτα, συλλαμβάνεται ο κλέφτης και ξαφνικά λέει ναι, μια στιγμή να συμβιβαστούμε, δηλαδή να κρατήσω εγώ 3 πιάτα και κράτας ένα. Αυτό είναι. Τότε ήταν λάθος, ναι. Φαντάζομαι, ήταν unfair δικό σας η δήλωση, ακόμη και αν προτείνει την προσάρτηση της Μακεδονίας στα Σκόπια, στο Χιλί, στον Άνδρο. Είσαι ο κύριος Βενιέρης. Ναι, εγώ είμαι. Κύριε Βενιέρη, είσαι σε θέση να αντιληφθείς τι σημαίνει ακριβώς το καθυπερβολήν σχήμα όταν ακριβώς... Μου αρκεί που το αντιλαμβάνεστε εσείς, κύριε Ζουράρη, δεν έχει σημασία να το αντιλαμβάνομαι εγώ, απλά σας ρωτώ. Όχι, να μην ρωτάτε, διότι κοίτα, είναι κατώτερο της αμοιβαίας μας νοημοσύνης. Η πλάκα είναι πλάκα, όταν μάλιστα θες να δεις ότι τι σημαίνει αυτό, τόσο πολύ θέλω να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε ακόμη και αυτό... Από τη στιγμή που εγώ τα έχω πει όλα αυτά εδώ και 25 χρόνια και τα ξαναλέω και τα ξαναλέω, καταλαβαίνετε ότι το καθυπερβολήν μας βοηθάει να δούμε την πολιτική σύγκληση που έχω με το πρόγραμμα. Άρα ήταν πλάκα εκείνη η δήλωση, να υποθέσω. Πώς. Άρα ήταν πλάκα εκείνη η δήλωση. Πώς φορές θα το πούμε. Ωραία. Πάμε τώρα στο σήμερα. Κανένας προσδιορισμός, σύνθετη ονομασία που να περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία? Για μένα καμία. Εάν ακούγεται η λέξη Μακεδονία, για μένα καμία. Γι' αυτό έχω διαφοροποιηθεί. Εγώ είχα παραιτηθεί 10 μέρες πριν και για το θέμα των βιβλίων. Για τα αλβανικά, λέτε. Για τα αλβανικά, ναι. Και επομένως και ούτως ή άλλως είχα σκοπό, επειδή δεν μπορώ να είμαι υπουργός και να διαφωνώ 3 φορές την ημέρα για κάτι μήνες ή κανένα 2 χρόνια που θα πάει αυτή η ιστορία. Κάθε μέρα με μια κυβέρνηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ενώ ως βουλευτής έχω το αυτεξούσιό μου και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Ναι. Βέβαια, το ότι παραιτηθήκατε για το θέμα των αλβανικών συγγραμμάτων, μετά μάλιστα και από συνάντηση, ναι, όπως ναι. Ολίως είπατε με τον Κοτζιά, σημαίνει ότι ο επόμενος από εσάς είναι ενδοτικός? Δεν πάει καλά η συζήτηση. Όχι, ρωτάω από αυτά που λέτε εσείς. Όχι, η ερώτηση κάνει άλματα. Όχι, είπατε. Όχι, δεν υπάρχει λογική συνοχή. Κύριε Ζουράρη. Στις ερωτήσεις. Δεν έχει, κύριε Ζουράρη. Συγγνώμη λίγο. Okay. Ακούστε, έχω γεράσει πια. Είμαι δάσκαλος 70 χρόνια. Δεν μπορώ να ανέχομαι, ας πούμε, λογικά. Μα άλματα. Είπατε. Συγγνώμη λίγο. Όταν δεν είναι λέω εγώ δεν είπα ότι. Εγώ είπα το. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρετε καλά το θέμα. Ενδεχομένως. Και κάνετε ερωτήσεις. Τις δηλώσεις σας. Βασιζόμενος επί της αγνίας σας. Διότι τα βιβλία ήταν το εξής. Η συμφωνία όταν είχε έρθει πέσει η αντιπροσωπεία και
υπέγραψα εγώ ήταν ότι θα μας στείλουν τα βιβλία τους για αμοιβαίο έλεγχο, να ελέγξουμε εμείς εάν διαγράψουν τα θέματα περί τσαμουριάς, όπου η τσαμουριά, Αλβανία τσαμουριά, κατέβαινε μέχρι τη Θήβα και μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο, μέχρι την Πρέβεζα. Εμείς κάναμε τις διορθώσεις αυτές εδώ και πολύ καιρό και είναι και ελάχιστες, ενώ αυτοί είχαν τόμους ολοκλήρους και μάλιστα για τα βιβλία τα κεντρικά που είναι τρίτη γυμνασίου δική τους και τρίτη λυκείου, δηλαδή τα παιδιά εκεί που έχουν ένα ολοκληρωμένο κύκλο σχολικό. Επομένως, αυτοί μας κοροϊδέψαν επί ένα χρόνο και επειδή τώρα καίγονται να πάρουν λεφτά από την Ευρώπη, έπρεπε να πάμε. Εγώ είπα να τηρηθεί, να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα. Δηλαδή, να μας στείλουν τα δείγματα των αλλαγών που θα κάνουν στα βιβλία τους το Σεπτέμβριο, εάν τα κάνουν, και θα δούμε. Όταν ξαφνικά έγινε αυτό το πράγμα και θα πήγαινα εγώ εκεί, είπα ότι εγώ δεν πηγαίνω για να... να υπογράψω γουρούνιστος εκεί με έναν αστερίσκο, να βάλουμε αστερίσκο και μετά να δούμε τι θα κάνουν αυτοί. Αυτή ήταν η διαφορά. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Εγώ διάβασα αυτό ακριβώς. Την διευκρίνηση που κάνατε, διάβασα και είπατε δεν θα πάτε και ότι ο κ. Κοτζιάς σας είπα είναι δυνατόν για να μην δημιουργηθεί θέμα να πάτε. Αλλά δεν πήγατε και καλά κάνατε. Αλλά λέω αυτός ο οποίος πήγε μετά ή θα πάει μετά. Όχι, διότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν ήθελα να πάω. Ακούστε τι γίνεται. Εγώ είμαι πιο ζώρικος. Ναι. Δεν είμαι για διπλωμάτης εγώ. Δεν κάνω. Ο διπλωμάτης είναι ακριβώς αυτός που διπλώνει διάφορα πράγματα και διπλώνεται και τον διπλώνουν και διπλώνει και αυτός και επομένως βεβαίως μέσα. Εγώ είπα να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα. Σε μια διαπραγμάτευση, όπως ξέρετε συνήθως τα τελευταία 10.000 χρόνια που έχουμε γραπτά μνημεία, δεν τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Μα μερικοί είναι καμωμένοι για διπλωμάτες. Εγώ δεν είμαι. Είπα, δάσκαλος είμαι, είπαμε θα τα κάνουμε αυτά, τα κάνουμε. Η επίσημη θέση της κυβέρνησης για το θέμα. Συγγνώμη, παρακαλώ. Η επίσημη θέση της κυβέρνησης. Δεν ακούω πολύ καλά. Η θέση της κυβέρνησης. Ναι, ναι. Η θέση της κυβέρνησης για το θέμα των Σκοπίων, η οποία η κυβέρνηση λέει το 2008 είχαμε πλησιάσει σε σύνθετη ονομασία με την κυρία Μπακογιάννη τότε. Μα δεν ήμουν και τότε σύμφωνος. Όχι, άλλο, άλλο. Ναι. Σήμερα εσάς σας βρίσκει σύμφωνο. Προφανώς όχι. Όχι. Άρα ο κύριος Τσίπρας είναι σε λάθος κατεύθυνση. Κατ' εσάς. Δεν είναι σε λάθος κατεύθυνση, είναι σε μια κατεύθυνση η οποία πιστεύει. Διότι στην πολιτική εκτίμηση δεν υπάρχει το λάθος και το σωστό. Υπάρχει ο υπολογισμός ως προς την ποιότητα ενός αποτελέσματος. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι αν έχουμε μια σύνθετη ονομασία, βέβαια. Από ό,τι ξέρω πολύ καλά, ότι η σύνθετη θα πρέπει να είναι με έναν τρόπο, λέει συνεχώς η κυβέρνηση και εμείς ως επίσημη Ελλάδα, ότι θα πρέπει να είναι με έναν τέτοιο τρόπο, ενδεχομένως με ένα σύνθετο όνομα άρρηκτο, όπου τα δύο συνθετικά δεν θα μπορεί να τα ξεχωρίσει κανείς, όπως το Σρι Λάνκα, που λέμε Σρι Λάνκα ενώ είναι δύο λέξεις, λες ο Σρι Λαγκέζος και η Σρι Λαγκέζα, δεν λες ας πούμε ο Σρι και η Λαγκέζα, ενδεχομένως, ή όπως ξέρω κι εγώ. Θα λέγαμε. Δηλαδή Σλαβομακεδονία, ας πούμε, αυτό θα το δεχόσασταν. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Είμαι ξεκάθαρο. Εγώ λέω. Εγώ. Ο Κώστας ο Ζουράνης. Εγώ δεν το δέχομαι. Διότι έχει τη λέξη Μακεδονία. Εγώ θέλω να το λέγανε όπως το λέγανε μέχρι το 1944, παρενθέω Βαρντάρσκα. Τότε δεν ενοχλούσε τους Αλβανούς που ήταν εκεί μέσα. Ναι. Τώρα υποτίθεται οι Αλβανοί έχουν αυξημένες απαιτήσεις διότι αναγνωρίστηκε η γλώσσα τους εκεί ως, αν και έχουν κρίση πάλι διότι το ανέπεψε ο πρόεδρος των Σκοπίων. Ναι. Αλλά δεν πέσουν τώρα. Αυτά είναι εσωτερική τους δουλειά. Εγώ λέω τι θα κάναμε εμείς διότι ο κλέφτης έρχεται σε μένα. Αυτή είναι η ιστορία. Πρόκειται περί κλοπής. Ο κλέφτης έρχεται σε μένα και λέει ξέρεις τι γίνεται να τα βρούμε. Η μόνη θέση για να τα κλείσουμε είναι δώσε πίσω τα κλεμμένα και μετά συμφωνούμε. Ξέρω να μην σε κυνηγήσω. Αυτό ναι. Συνεπώς, η θέση η δική μου ξεκάθαρη. Επειδή να χθες, σας πω και κάτι άλλο. Το πριν, το, θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Θα το πείτε. Μισό λεπτό λίγο. Χθες ο κύριος Νίμιτς. Μια στιγμή να πω κάτι άλλο. Βεβαίως. Ωραία. Να το ακούσουμε. Το εξής. Ότι όταν λέμε ότι να φύγουν τα άρθρα 44 και τα πάει περί αλυτρωτισμού μέσα και η ενδεχομένως αλλαγή των συνόρων, αυτά για μένα είναι δευτερεύοντα. Πρέπει οι Έλληνες να καταλάβουν και εμείς οι Μακεδόνες και εγώ ως Κρήτο Μακεδόν εκ Κωνσταντινούπολης, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αλυτρωτισμός βρίσκεται στο όνομα, όχι στις επιμέρους διατάξεις στο Σύνταγμα, εάν ξέρω κι εγώ η γλώσσα είναι τάδε και τάδε. Όταν υπάρχει η Μακεδονία ως όνομα επίσημο στον πλανήτη, σημαίνει ότι το Μακεδονία αυτό είναι, περιμένει να γίνει ολοκληρωμένο. Για σκεφτείτε μια στιγμή, όταν λέμε Νότια Κορέα και Βόρεια Κορέα,
Τι σημαίνει? Ότι και από τη μία μεριά και από την άλλη οι Κορεάτες θέλουν κάποτε να ενωθούν. Αυτό δεν σημαίνει Νότια Κορέα και Βόρεια Κορέα? Αυτό είναι λοιπόν, αν τους αφήσουμε το όνομα, αν δεχθούμε, όχι αν τους αφήσουμε, αυτοί θα κάνουν θέλουν. Ωραία, με βοηθάει αυτό περισσότερο στην ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Πείτε μου λίγο, χθες ο κύριος Νίμιτς ξεκαθάρισε ότι θα υπάρχει όρος Μακεδονία. Άρα για τον Κώστα Ζουράρη, προσέξτε, για τον Κώστα Ζουράρη, πρέπει να πούμε σταματάμε εδώ? Όχι, θα συνεχίσουμε, διότι αυτά αλλάζουν. Δεν είναι, όταν το είπε, αλλάζουν ανάλογα με τον συσχετισμό δυνάμεως, με την αλλαγή των καταστάσεων. Θα πάμε συνεχώς σε διαπραγματεύσεις, λέγοντας, αν ήμουν εγώ, λέω εγώ, ότι θα, δεν το δέχομαι, θα λέγω, μα δέξου λίγο αυτό, λίγο δέξου, κόψε λίγο από εδώ, κόψε λίγο από εκεί, θα έλεγε, να κόψουν και οι Σκοπιανοί λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και μπορεί να φτάναμε σε ένα όνομα παρεμψηφιάν που δεν θα θύμιζε καθόλου το όνομα Μακεδονία και θα, είχε, θα ικανοποιούσε και αυτούς. Και αυτούς ίσως. Το θέμα βέβαια είναι, να μην λέμε ότι να είναι, δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ θα μπω να ορίσω το όνομα ενός γείτονα. Προφανώς όχι. Αλλά λέω, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ το όνομα ενός γείτονα όταν αντί να με λέει Κώστα Ζουράρη, με λέει Γιάννη Ζουράρη, γιατί ο Γιάννης είναι ο θειός μου. Ναι. Βέβαια τώρα, πείτε το αν θέλετε αυθαίρετο το συμπέρασμα που θα βγάλω, αλλά θεωρώ, αν θεωρήσουμε το εθνικό θέμα είναι κάτι πραγματικά απασχολεί την ελληνική κοινωνία και εσάς προσωπικά, κύριο Ζουράρη, ότι ήσασταν σε λάθος μεριά. Θα σας πω γιατί. Ναι. Βγήκε ο Νίμιτς, είπε αυτό που είπε, και αντί να διαμαρτυρηθεί η Ελλάδα για αυτό που ο Νίμιτς, διαμαρτυρήθηκαν τα Σκόπια. Αντί να διαμαρτυρηθεί η ελληνική κυβέρνηση, για το ότι είπε ότι θα υπάρχει το Μακεδονία, διαμαρτυρήθηκαν τα Σκόπια. Είναι πολύ ευχάριστο, χαίρομαι, δεν το ήξερα, από σένα το ακούω. Μου αρέσει πάρα πολύ που διαμαρτυρήθηκαν τα Σκόπια. Όχι, επίσημα, χθες ο Ναουμόφσκι βγήκε και είπε, εμείς αυτή την πρόταση την απορρίπτουμε. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα. Ναι, αλλά εμείς δεν την απορρίψαμε. Εμείς που έχουμε η διαπραγμάτευση θα πάει σε μία ουσιαστικά, σε ένα παζάρι τουρκικό. Τα δικά μου και τα δικά σου και τα υπόλοιπα των τρίτων πάλι δικά μου, αλλά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι η στάση των κρυκομείων, είναι το γνωστό τουρκικό. Τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου και των τρίτων πάλι δικά μου, αλλά θα δούμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, διότι σημαίνει ότι οι Σκοπιανοί έχουν και αυτοί πραγματικές δυσκολίες, διότι έχουν κάτσει επάνω στην κλοπή επάνω, στην κλοπή τους επάνω, και τους αρέσει να κρατήσουν τα κλεμμένα. Οπότε η διαπραγμάτευση θα είναι δύσκολη. Εμείς βάλαμε τίποτα περισσότερο από όσα ξέραμε. Ιδέα δεν έχω. Αυτό θα ρωτήσετε τους αρμοδίους. Από αυτά που ακούτε, δηλαδή, δεν βάλαμε κάτι παραπάνω στην συζήτηση? Αυτό, γιατί βγήκαμε από μία συνάντηση και πήγε η μπάλα ακόμη πιο μακριά για εμάς. Πέντε χρόνια θυμάμαι, όταν είχα μιλήσει και με τους αρμοδίους τότε, ότι και με τον Βεριβάκη, έναν από τους υπουργούς. Λευτέρης Βεριβάκη. Είχα δώσει τότε το όνομα περί. Τότε του είχα δώσει το όνομα από τον Αριστοτέλη, το περί ερμηνείας 18α με το παράδειγμα του Λευκού, και θυμάμαι ότι τότε δεν είχαμε σκεφτεί την υπόθεση μία λέξη που να μην χωρίζεται, να μην μπορεί να χωριστεί. Αυτό είναι μία, ξέρω και εγώ, εξέλιξη. Προφανώς είπαμε, για να ξαναγυρίσω στη δική μου θέση, εγώ μιλώ, ότι εμένα ούτε αυτό με ικανοποιεί. Αν ακούγεται η λέξη Μακεδονία, εκτός αν το Mac, αν βάλουν ένα Mac, το Mac παραπέμπει ταυτοχρόνως και στο McDonald's, παραδείγματος. Με το McDonald's θα ήμουν σύμφωνος, ναι. Και στο Mac τον υπολογιστή. Η δημοκρατία του McDonald's. Ναι. Κύριε Ζουράρη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Συγγνώμη, παρακαλώ. Είναι ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό το θέμα ξεκίνησε με υπερβολικές προσδοκίες. Θέμα δεδηλωμένης υπάρχει? Μπορεί να προκύψει, γιατί ο κ. Βίτσας πριν από λίγες μέρες είπε ότι θέμα δεδηλωμένης δεν υπάρχει και δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοεί. Γιατί δεν διαβάζουμε το Σύνταγμα? Να διαβάζουμε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Προφανώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα δεδηλώνων σε δύο περιπτώσεις. Πάντοτε στην κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού κάθε χρόνο ή όταν η κυβέρνηση θέσει θέμα ίδια για πρόταση εμπιστοσύνης ή εάν η αντιπολίτευση θέσει θέμα πρόταση δυσπιστίας και η ψηφιστή. Εκεί θέλω να το πάω. Εκεί θέλω να το πάω, κύριε Ζουράρη. Δεν υπάρχει. Ωραία, εκεί θέλω να το πάω. Ναι. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση συμφωνήσει σε μία λύση, υπάρχει περίπτωση αυτό να μην στηριχθεί στο κοινοβούλιο, έτσι? Και εκεί ξαναπάω. Συγγνώμη, αν υπάρχει περίπτωση. Αν η κυβέρνηση συμφωνήσει. Ναι. Και πάει το θέμα στη Βουλή, δεν θα πάει το θέμα στη Βουλή?
Έτσι λένε για ωραία, την ώρα, ναι. Πώς θα περάσει αυτό από τη στιγμή που η ΑΝΕΛ και η αντιπολίτευση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ψηφίζει και αν... Εάν δεν περάσει, δεν θα περάσει. Επομένως θα πούμε στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Υπάρχει και το δημοψήφισμα. Ας τα αφήσουμε προσωρινό στο δημοψήφισμα. Εκεί ήθελα να πάω, πριν μάλλον πάω στο δημοψήφισμα, λοιπόν, αυτό καθεαυτό. Θα πούμε στους εταίρους μας ότι άλλωστε αυτοί θέλουν να μπουν στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε εμείς. Λοιπόν, αυτοί έχουν την πρεμούρα, οι Σκοπιανοί. Λοιπόν, θα πούμε δεν πέρασε. Όπως και αυτοί, υποθέτω, θα το θέσουν ή σε δημοψήφισμα ή στη Βουλή τους. Ναι. Δηλαδή, όπως σας μου είπατε προλίγο ότι είπαν προς τον Νίμιτς δεν μας αρέσει αυτή η πρόταση, εάν συμφωνούσαν τέλος πάντων πιεζόμενοι προς αυτή την πρόταση και ήταν και αυτοί υποχρεωμένοι να την περάσουν στη Βουλή τους και δεν ψήφιζε αυτό την πρόταση του Νίμιτς η Σκοπιανή Βουλή, θα λέγανε και αυτοί δεν πέρασε. Άρα συνεχίζουν, ξαναρχίζουν τις διαπραγματεύσεις. Πέρα από το κοινοβούλιο και τα πολιτικά σχήματα, κύριε Ζουράρη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή διαβάσετε και ξέρετε πολύ καλά την αρχαία ελληνική ιστορία, όταν υπάρχει αντιστοιχία της βούλησης του λαού και του τρόπου με τον οποίο η πολιτική ηγεσία ή ηγεσία το διαχειρίζεται, ποιος απαντάει? Η σύγκρουση. Η σύγκρουση ανάμεσα στο λαό και την πολιτεία, την πολιτική ηγεσία, εννοείται. Βέβαια, και η σύγκρουση σημαίνει το εξής. Καταλάβετε, δηλαδή το 70% των Ελλήνων λένε όχι Μακεδονία. Είπα εγώ ότι πρέπει, το λέω από τότε, δεν είναι, επειδή είναι μείζον θέμα φυσικά, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβετε, μερικοί, ξέρω εγώ, ίσως με κάποια απόσταση από τους Έλληνες, θυμάστε την υπέροχη φράση με την οποία τέλειωσε η μικρή ανακοίνωση που είχε συντάξει ο Οδυσσέας Ελίτης, η Μελίνα Μερκούρη, ο δάσκαλός μου, ο συνταγματολόγος, ο Αριστόβουλος, ο Μάνεσης, και τέλειωνε «Για μας η ψυχή μας είναι το όνομά μας». Δεν έλεγε, το έλεγε πολύ βαρύτερα και πολύ εντονότερο, όχι «το όνομα είναι η ψυχή μας», αλλά «η ψυχή μας είναι το όνομά μας». Δηλαδή όλη η ψυχή μας εκφράζεται ως όνομα. Επομένως, αυτή την πίκρα, τη δική μας των Μακεδόνων, δεν μπορεί να την καταλάβει ο κόσμος, γι' αυτό ο υπόλοιπος. Μάλιστα. Λίγο να διάφορο και διάφοροι σαχλαμαριτζίδες που λένε ότι, πώς το λένε, τους αναγνώρισαν, λέει, 140 χώρες και επομένως. Μα εγώ σκέφτομαι καμιά φορά με την τυπική λογική του Αριστοφάνη. Εάν παραδείγματος χάρη τα πάνε τόσο καλά αυτοί με 140 και μετά θα πάνε και οι 200, τα 200 κράτη του ΟΗΕ και τα 3.000 κράτη, τότε γιατί κόπτονται, γιατί έχουν την πρεμούρα για μας? Μια χαρά είναι αυτή, έτσι, χωρίς εμάς. Άρα, συμπέρασμα, μόνον η υπογραφή της Ελλάδας νομιμοποιεί την κλοπή. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουν ανάγκη τις υπογραφές μας. Να μπούμε και σε δύο πραγματάκια χαμηλότερης πολιτικής στάθμης, πώς λέγεται. Είχα προθέσει τον κύριο Καλεάδη από την Πυρίκαυστο Ελλάδα στο στούντιο της τηλεόρασης, ο οποίος μου είπε ότι ο Κώστας Ζουράρης έχει 2 χρόνια να εμφανιστεί στην Πυρίκαυστο Ελλάδα και δεν το θεωρούμε μέλος μας. Χθες είχαμε τον κύριο Παχριστόπουλο εδώ, τον είχαμε, και το ρωτήσαμε αν είστε μέλος ή όχι και δεν ήξερα να μας πει. Εσείς είπατε ότι δεν ξέρετε αν είστε μέλος. Τελικά είστε ή δεν είστε μέλος? Ναι, γιατί είπαν τελικώς ότι είμαι, αλλά ότι είμαι μέλος των Ανεξαρτήτων Ανήλων, όσο για τους... Για τον Καλεάδης, νομίζω λέγεται. Ναι, για τον φίλο μου τον Καλεάδη είναι το εξής. Υπέπεσε πριν από 2-2,5 χρόνια σε μια πολιτική απρέπεια. Πρέπει να ξέρετε ότι η Πυρίκαυστη, εγώ είμαι ισόβιος πρόεδρος, ισόβιος γενικός γραμματέας της Πυρίκαυστου. Έκανε μια απρέπεια για την οποία δεν θέλω να συνεχίσω, και μάλιστα μια απρέπεια η οποία είχε και ποινικές ευθύνες. Και επομένως πρέπει να ξέρετε ότι η Πυρίκαυστη δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή, εφόσον εγώ δεν συμμετέχω, και κυρίως λόγω της απρεπούς συμπεριφοράς. Και επομένως ναι, αλλά αν δεν λειτουργεί, ο κύριος Παχριστόπουλος μας είπε ότι συνεργάζεστε. Ο φίλος μου Καλεάδης, και νυν φίλος μου αν θελήσει να με συναντήσει πάντοτε, ως Πυρίκαυστη Ελλάδα είναι ανυπόστατος. Ανυπόστατος. Ναι, αλλά χθες ο γραμματέας των ΑΝΕΛ εκεί της ομάδος μας είπε ότι συνεργάζεστε ως Πυρίκαυστος Ελλάδας. Πάντως, ναι, η πολιτική, ναι, διότι αυτό δεν έχει. Διότι, εν πάση περιπτώσει, είμαι και ο μόνος που εξελέγει ως Πυρίκαυστος, αλλά το θέμα είναι, ξέρετε πώς γίνεται με τους πολιτικούς οργανισμούς ξαφνικά. Αδρανούν, και βεβαίως η συμφωνία έχει γίνει το 2014 για τις βουλευτικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή εγώ παραμένω εκεί ως τέτοιος, και επομένως εάν υπάρξει
μια περαιτέρω συνεργασία για, για επόμενες εκλογές ή για κάτι άλλο, θα κάνω μια συμφωνία η οποία θα δούμε πώς θα, την διατυπώσω εγώ. Κλείνοντας, επειδή χρησιμοποιείτε πολλές φορές την φράση μέσα, εγώ θα περίμενα πραγματικά, και θα το ήθελα και θα σας χειροκροτούσα, κύριε Ζουράρη, αν μετά την παρέτηση σας από υπουργός, για πρώτη φορά είχαμε έναν πολιτικό ο οποίος θα παρέδιδε και την έδρα. Μόνο η Συνοδεινού Ιάννα, θυμάμαι, το έκανε. Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Έχω πολύ αυστηρή άποψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Έχω μια εντολή από τον ελληνικό λαό συγκεκριμένα για να εφαρμόσω μια πολιτική η οποία και συμπεριφορά πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον διάλογο που είχα με τους ανθρώπους, με τον ελληνικό λαό, το τμήμα του ελληνικού λαού που με ψηφίζει. Συνεχίζω αυτή τη στιγμή σε αυτή την βάση, σε όλα τα θέματα, όταν ψηφίζω συγκεκριμένα νομοσχέδια ή δεν ψηφίζω συγκεκριμένα νομοσχέδια, και επομένως αυτό είναι ένα από τα τμήματα της συνολικής πολιτικής, και βεβαίως δεν υπήρχε περίπτωση να παραιτηθεί, διότι έχω πολύ αυστηρή άποψη επί του θέματος. Πότε παραιτείται ένας βουλευτής? Πότε? Σε ποια περίπτωση, όταν διαφωνεί δηλαδή, σε ένα εθνικό θέμα? Κατά ή σε κάποιο περίπτωση, θέμα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω. Είναι άλλη τάξεως θέμα. Αντιθέτως, μάλιστα, εδώ υπάρχει συνέχεια ενός αγώνος, και βέβαια ως προς το μακεδονικό και ως προς άλλα πάρα πολλά θέματα, το πώς να ασκήσουμε μια πολιτική αριστερή ώστε να αμβλύνουμε τις συνέπειες της χρεοκοπίας στην οποία οδήγησε η ενωμένη δεξιά, τέλος πάντων, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 45 χρόνια, αυτή η ενωμένη δεξιά, και επομένως αυτά τα πράγματα όλα εντάσσονται μέσα στην εντολή που έχω πάρει. Δεν υπάρχουν συνεπώς οι λόγοι για ουδείς, σημειολογικά ουδείς, να παραιτηθεί ο Κώστας Ζουράρης. Είναι μάλιστα, αυτό το πράγμα είναι μάλιστα φυγή. Φυγή πια, η παραίτηση από τη Βουλή. Βεβαίως. Δεν είναι μια πράξη πολιτική? Όπως δεν πήγα εγώ στα γιατί έλεγα ότι εγώ προσωπικά, επειδή όταν είναι προσωπικό, όταν με φύγει προσωπικά, δεν πήγα να υπογράψω, διότι δεν είχαν τηρήσει τα συμπεφωνημένα οι Αλβανοί. Φέρτε μας πρώτα τις διορθώσεις και μετά, όπως τα έχουμε κανονίσει, τότε ναι. Αλλά στο συγκεκριμένο. Αυτό, επειδή άπτεται της γενικής πολιτικής παρουσίας της δικής μου και της πολιτικής συμπεριφοράς της ελληνικής κοινωνίας, προφανώς εγώ συνεχίζω μέσα στα πλαίσια της εντολής. Από το διάστημα των τελευταίων 2-3-4 εβδομάδων, επειδή το πρόσωπό σας ο ίδιος πρωταγωνιστείτε σε μία σειρά της συζητήσεων, υπάρχει κάτι στο οποίο κάνετε λάθος? Πάρα πολλά λάθη. Συγκεκριμένα θέλω να πείτε ότι και όχι, έσφαλα. Όχι, βαριέμαι τώρα, τα έχω πει, κοίτα, τα λέω 3.000 φορές, εξήγησα τα πω και στο φίλο μου του Θωμαίδη, όπως τα είπα και χθες. Και το λάθος, μάλιστα, ένα από τα λάθη που ενόχλησε ήταν ένα τεχνικό λάθος από τους τεχνικούς του, όπου δεν ακούστηκε όλη η φράση, και είχαν δίκιο όσοι παρεξηγήθηκαν στο συγκεκριμένο, και αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουν, και εν πάση περιπτώσει, όπως έχω πει και το ξέρουν πολύ καλά και το γράφω, ο Αριστοφάνης δεν είναι ιδρυστής, ο Τζίμις Πανούσης δεν είναι ιδρυστής, ο Λαζόπουλος δεν είναι ιδρυστής, ο Χάρη Κλίν δεν είναι ιδρυστής. Πότε? Ναι, όταν απευθύνεται σε καταστάσεις, ακόμη και αν φύγει πρόσωπα, στα πλαίσια μέσα όπου ένα πρόσωπο παραδείγματος μετέχει ενός συνόλου. Εμένα με βρίζουν προσωπικά και ως Κώστας Ζουράρη. Δεν το θεωρώ ποτέ ότι είναι προσωπική ύβριση, γιατί δεν ασχολούνται με μένα. Ασχολούνται με μένα επειδή ξέρω και εγώ είμαι μέλος ενός σωματείου. Άρα δεν με θίγει προσωπικά. Απλά αυτοί στους οποίους αναφερθήκατε. Η σάτυρα είναι η άμυνα των νικημένων. Επομένως, και ευτυχώς είναι από τα καλύτερα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Όταν η σάτυρα, μάλιστα, έχει και μεγάλη λογοτεχνική αξία, είναι ακόμη καλύτερα. Επομένως, η σάτυρα, εάν δεν είναι υβριστική, εμένα με λένε για διάφορα, όπως και σε πολλούς άλλους, κάτι για το σώμα της μαμάς μου, του μπαμπά μου, ξέρω, της αδερφής μου που δεν έχω. Και επομένως, επειδή αυτά παραπέμπουν σε ένα σύνολο, δεν είναι προσωποπαγή. Δεν τους ενοχλώ εγώ προσωπικά, δεν θέλω να βρίσουν εμένα, βρίζουν την κατάσταση. Άρα, η σάτυρα, αυτή η πολιτική σάτυρα, όπως και η αθλητική του αθλητισμού, δεν είναι προσωποπαγής. Η άλλη είναι αυτή η οποία σημαίνει συκοφαντική δυσύλληψη κατά του προσώπου. Μία επισήμανση, ένσταση, όπως θέλετε χαρακτηρίστε την. Ο Τζιμάκος, ο Λαζόπουλος και οι υπόλοιποι στο Σανίδι έκαναν σάτυρα. Εσείς είστε στο κοινοβούλιο. Όχι, δεν είμαι στο κοινοβούλιο, στο ραδιόφωνο έκανα. Ναι, αλλά είστε υφυπουργός. Και? Όχι, ρωτώ. Δεν έχει διαφορά, λέτε. Προφανώς δεν έχει διαφορά. Διαβάστε τους κλασικούς, τι λένε.
Ωραία. Εντάξει. Ναι, okay. Απλά είναι μια ένσταση, μπορώ να κάνω λάθος εγώ. Πολύ πιθανόν. Δεν είναι λάθος, είναι άλλη άποψη. Άλλη άποψη. Η άλλη άποψη δεν είναι λάθος. Σωστό. Είναι άποψη. Σωστό. Εδώ χρειάζεται γνώμη και δεν ξέρω ποιος μπορεί να την εκφράσει. Ακριβώς. Εδώ είναι γνώμη. Ναι. Βεβαίως. Και βεβαίως έχει να κάνει με τις αντιλήψεις γενικότερα. Άλλοι μερικοί είναι, ξέρω και ο πιο σκουντούφλιδες, άλλοι είναι πιο ανοιχτοί. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Ζουράρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Focus 103,6. Discount Markt. Συνεχίζουμε με τις χαμηλότερες τιμές και τη νέα χρονιά. Μέχρι το Σάββατο, μη χάσετε. Ολόφρεσκα λάχανα μόνο με 19 λεπτά το κιλό. Ζάχαρη